Μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει η παιδική παράσταση για την οποία έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου σήμερα το πρωί η πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Σοφία Μενεσελίδου, ο νέος πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Ιωάννης Κυριαζής, καθώς και οι συντελεστές της παράστασης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου. Για λόγους διαδικαστικούς, ακόμη δεν έχει γίνει η αναλλαγή των διοικήσεων, άρα μιλάω ως εκπρόσωπος της απερχόμενης διοίκησης του ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής, έχοντας βέβαια στο πλευρό μας τον κύριο Κυριαζή, τον Γιάννη τον Κυριαζή, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ. Υπάρχει μια κοινή σύμπλευση ως προς την κατεύθυνση των παραγωγών, των θεατρικών παραγωγών του ΔΥΠΕΘΕ. Η σύμπλευση αυτή αφορά την στήριξη των ντόπιων δυνάμεων, κατά κύριο λόγο του Δήμου μας και ευρύτερα του νομού μας, αλλά και της περιοχής μας, της ευρύτερης περιοχής μας. Είμαστε στην πολύ χαρούμενη θέση να ξεκινάμε πάλι μία παιδική παραγωγή με τη σκηνοθεσία της Μυρσίνης της Λατζουράκη, τα σκηνικά και τα κουστούμια του Γιάννη του Καραγκλουμέζη και τις μουσικές του Μαρίνου του Τόκα. Η παιδική μας σκηνή, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 του Δεκέμβρη. Τα σχολεία του τόπου μας θα περάσουν σχεδόν όλα, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, από την αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ μας. Θεωρούμε ότι ο προσανατολισμός που δόθηκε όλα αυτά τα τελευταία 5 χρόνια από τη διοίκηση στο ΔΥΠΕΘΕ έχει δικαιωθεί με κάθε τρόπο από τη στήριξη του κόσμου. Και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί και το κυριότερο θα επαυξηθεί. Κάθε καινούργια διοίκηση έχει να προσθέσει καινούργια στοιχεία που ελπίζουμε ότι θα γίνουν και αυτά απόλυτα αποδεκτά από τον κόσμο που τόσο πολύ και τόσο ενεργά μας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Για την παράσταση και την αποδοχή από τα παιδιά μίλησε η σκηνοθέτης της παράστασης Μυρσίνη Λαντζουράκη, που αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής του έργου. Από τη μεριά μου και εγώ θα θέλω... Από τη μεριά μου λοιπόν θέλω και εγώ να καλωσορίσω το παιδικό κοινό της πόλης στην παιδική παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ. Είναι τιμή μου που για άλλη μια φορά συνεργάζομαι με το θέατρο και σε ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί θεωρώ ότι το παιδικό θέατρο είναι πιο δύσκολο από το να κάνεις μια κεντρική παραγωγή, να κάνεις ένα θέατρο για ενήλικες, γιατί τα παιδιά είναι πλέον πολύ απαιτητικά ως προς την πρόσληψη αυτού που θα τους παρουσιάσεις. Οπότε, παρακολουθώντας τις πρώτες παραστάσεις με τα σχολεία εδώ στο ΔΥΠΕΘΕ, θεωρώ ότι για άλλη μια φορά πετύχαμε το στόχο μας και ευχόμαστε έτσι τόσο καλά να πάνε και οι υπόλοιπες παραστάσεις. Η επιλογή του έργου έγινε για πολύ συγκεκριμένο λόγο για μένα, γιατί τώρα τελευταία ακούμε συνέχεια για το περιβάλλον και την καταστροφή που ο άνθρωπος κάνει ουσιαστικά όλη αυτή η κρίση σε σχέση με το περιβάλλον, με την οικολογία σήμερα, απεικονίζεται πάρα πολύ καλά σε αυτό το κείμενο της Ζωής Βαλάση, παρόλο που το έχει γράψει το 1997, που τότε δεν ήταν ακόμα τόσο τραγικά, θα πω, τα πράγματα. Ακριβώς η ιστορία είναι μια πολύ όμορφη και κέρια ιστορία. Ένας μάγος κλέβει τα αστέρια, κλέβει την ομορφιά της γης και πρέπει να όλοι μαζί, όλοι οι άνθρωποι, να δώσουν μαζί η μάχη, να πολεμήσουν όλοι μαζί, φεύγοντας ο καθένας από την βολή του και τον καναπέ του, για να γλιτώσουμε την ομορφιά αυτή, να γλιτώσουμε τη φύση, να γλιτώσουμε την ομορφιά του κόσμου μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μου τους συνεργάτες, γιατί η παράσταση αυτή ανέβηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
Και αυτό μπορείς να το πετύχεις μόνο με πολύ καλή συνεργασία και πολύ καλή συνεννόηση με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου, τη Βούλα Παναγιωτίδου, τον Βασίλη τον Λιβαδίτη, τον Δημήτρη τον Μπάσο, τη Ρίτα τη Μοσχίδου και την Αθανασία την Μπουπουζή. Έχουμε συνεργαστεί με όλους στο παρελθόν, και ως ηθοποιοί και ως εγώ σκηνοθέτης και τα παιδιά σαν ηθοποιοί μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συντελεστές μας, τον Γιάννη Καραγγιουλμέζη, τον Μαρίνο Τόκα, έναν εξαίρετο συνεργάτη που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ό,τι του ζητήσεις το έχει στην ώρα του. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να συντονιστεί σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και το αποτέλεσμα νομίζω ότι το επιβεβαιώνει αυτό. Εντυπωσιασμένος από την παράσταση, δήλωσε ο νέος πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ, Ιωάννης Κυριαζής. Λοιπόν, και από τη μεριά μου, καταρχάς είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την παράσταση και πραγματικά με εντυπωσίασε. Θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά και ιδιαίτερα την κυρία Μυρσίνη, η οποία έχει και την σκηνοθετική επιμέλεια. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή και μάλιστα επίκαιρη σχετικά με τα θέματα του περιβάλλοντος. Λοιπόν, θα ήθελα από τη θέση αυτή και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εκ βαθέων τον Δήμαρχο, γιατί με πρότεινε ουσιαστικά και με όρισε ως διάδοχο της αγαπητής Σοφίας στο ΔΥΠΕΘΕ. Ξέρετε ότι το ΔΥΠΕΘΕ έχει μια ιστορία από το 1985, έχει δώσει ας πούμε, το στίγμα του στην πόλη της Κομοτηνής και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την Προεδρία της Σοφίας, αγκαλιάζοντας το ντόπιο πολιτιστικό δυναμικό, έχοντας αυτό σαν προτεραιότητα και παράγοντας σπουδαίο πολιτιστικό έργο. Πιστεύω, και εγώ από τη μεριά μου δεν έχω να πω πολλά πράγματα τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία ενημέρωσης, φαντάζομαι ότι σε μια επόμενη φορά θα πούμε κάποια πράγματα και για τον προγραμματισμό, ήδη ο προγραμματισμός βέβαια υπάρχει πλέον και υλοποιείται με την παιδική σκηνή. Θα δούμε για κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα προχωρήσουμε, να προσθέσουμε κι εμείς ένα βήμα παρακάτω σε αυτό το σπουδαίο θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, που έχουμε έτσι την τύχη να έχουμε στην πόλη μας. Γιατί ουσιαστικά εκπροσωπείται και όλη η Θράκη μέσα από το θεσμό του Περιφερειακού Θεάτρου. Από ό,τι ξέρω έχει η Καβάλα κοντά, τα Ισέρες και σε άλλες περιοχές της πόλης. Λοιπόν, και πάλι να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την επιλογή του. Πιστεύω να τιμήσω έτσι την επιλογή αυτή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Και βέβαια προσβλέπω και στη στήριξη της αγαπητής Σοφίας, η οποία επί χρόνια διακόνησε αυτό τον θεσμό και πιστεύω να προωθήσω κατά τη και εγώ ένα βήμα παρακάτω το θέατρο μας. Οι ηθοποιοί Ποπούζη Αθανασία και Δημήτρη Στάσος μας μίλησαν για το κλίμα της προετοιμασίας και τον ρόλο που ερμηνεύει ο καθένας. Οι πρόβες μας ξεκίνησαν, έχει ένα μήνα περίπου που κάναμε πρόβες για το έργο αυτό. Εγώ κάνω ένα μικρό μαγισσάκι, μία γιαγιά και μία μάγισσα. Και το απόλυτο κλισέ που είπα προηγουμένως, περνάμε πολύ καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όχι, πραγματικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα που πρώτη φορά συμμετείχα σε παιδική παράσταση. Είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι να αισθάνεσαι ότι έχεις παιδάκι από κάτω, σου δίνει μια άλλη ενέργεια όλο αυτό. Και ξέχωρα από αυτό, το έργο από μόνο του είναι πραγματικά υπέροχο. Και πραγματικά η συνεργασία με τα παιδιά είναι πολύ όμορφη. Και πραγματικά περνάμε πολύ καλά. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναβρίσκομαι εδώ στο ΔΥΠΕΘΕ. Η πρώτη μου δουλειά ήταν το 90 εδώ. Έχω κάνει αρκετές δουλειές. Έχουμε κάνει αρκετές δουλειές με τη Μυρσίνη ως συνάδελφη ηθοποιή και τώρα ως σκηνοθέτης ηθοποιός. Εγώ κάνω το Μάγο Τζιχάρ στο έργο. Έναν ασυνείδητο εγωιστή που θέλει. Είναι αυτός που καταστρέφει τα πάντα για δικό του όφελος και στο τέλος όλοι μένει πια μόνος του. Τον αφήνουν όλοι, ακόμη και οι ίδιοι του οι μαθητές. Ελπίζω πως και από ό,τι βλέπουμε τα παιδιά τους αρέσει, περνάνε καλά και εμείς μαζί με αυτά και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι.